Νόμου, καλό φθινόπωρο. Να είμαστε καλά. Και ο διευθυντή του ΣΚΑΙ 100,3, ο Βασίλη Χιώτη, είναι εδώ για να μα βοηθήσει. Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα, καλώ ήρθατε. Καλημέρα. Τι έχετε πάθει τώρα, εσεί στο ΣΥΡΙΖΑ, είστε λίγο ζαλισμένοι ακόμα, κύριε Μανατίδη. Και νομίζω ότι μερικοί κιόλα από εσά δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι στην αντιπολίτευση. Θέλει δηλαδή μια ηρεμία μετά. Πρέπει να περάσετε μια φάση. Να συγκροτήσετε το μυαλό σα, να δείτε σε ποια θέση βρίσκεστε πλέον, να κάνετε σοβαρή και στιβαρή αντιπολίτευση. Γιατί λέγεται και αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει ακόμα το βηματισμό του. Να, για παράδειγμα, στο προσφυγικό. Κάνετε, ας πούμε, μια αντιπολίτευση, η οποία ξεπερνάει κατά κάποιο τρόπο τη λογική σε ορισμένα σημεία. Λέγοντας, ας πούμε, ότι να, η κυβέρνηση τώρα βρήκε αυτά που κατηγόρουσε. Ενώ αφήσατε μια κατάσταση πολύ δύσκολη πίσω σα. Είναι έτσι. Κύριε Οικονόμου, κοιτάξτε. Ζαλισμένη δεν θα έλεγα. Ίσα-ίσα θα έλεγα περισσότερο φορτωμένοι με ευθύνες οι οποίες έχουν ειδητό χαρακτήρα. Ο ένας είναι η υπεράσπιση των έσων θετικών έχουν γίνει στην περίοδο τη δική μας, στην έξω από το μνημόνιο κλπ. Και το προς τα πού πρέπει να πάει η χώρα. Και το δεύτερο βέβαια είναι στην ανασυγκρότηση του χώρου την οποία προγραμματίζουμε το συνέδριο μας. Όσον αφορά το μεταναστευτικό. Να. Κοιτάξτε, το 2015, κύριε Οικονόμου, παραλάβαμε μια κατάσταση στην οποία υπήρχαν ουσιαστικά 5 βαθμοί, επειδή γίνεται συζήτηση, γι' αυτό σας λέω, 5 βαθμοί εξέταση του ασύλου και γύρω στα 200 άτομα προσωπικό. Αυτούς τους βαθμούς τους κάναμε στους 3, με τον δεύτερο βαθμό να έχει και το ρόλο του τελειωτικού, δεύτερο βαθμό εξαίρεση. Είχαμε καταδικαστεί ήδη και από την Ευρωπαϊκή, από τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την τακτική η οποία υπήρχε. Και φτάσαμε να έχουμε 600 άτομα προσωπικό. Θα μου πείτε, καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες. Όχι. 600 άτομα προσωπικό. Να μην έχει η χώρα πέρα από τα κλειστά κέντρα κράτησης τίποτα απολύτως. Και αυτή, 60.000 θα σας πω ότι παραδόσω. Γιατί φτάσαμε εκεί. Περίπου 60.000 διαχειρίζεται η χώρα μας κάθε χρόνο. Ναι. Αυτή τη στιγμή, με στοιχεία τα οποία υπάρχουν και έχουν κατατεθεί και από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βίτσα, υπήρχαν τον Ιούλιο, παραδώσαμε 25.000 σε διαμερίσματα, 8.000 γύρω σε ξενοδοχεία. 25.000 σε διαμερίσματα. 8.000 περίπου σε ξενοδοχεία. Στη Μόρια. 28. Στη Μόρια ήταν γύρω στις 5.000. 5.000 τώρα είναι 11, κύριε Μανατίδη. Ακριβώς. Αυτό μήνες να καλωσορίσω τη Νέα Δημοκρατία. Να καλωσορίσω τη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, στο ότι κατάλαβε ότι είναι γεωπολιτικό, γιατί όταν ήμασταν εμείς, έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τους φέρνει. Κατάλαβα ότι δεν τους φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τους φέρνουν τα προβλήματα. Να συνεχίσετε λίγο τον. Θα σας πω λίγο τη σκέψη μου, θα σας πω. 8.000 σε ξενοδοχεία είναι, υπάρχουν περίπου 500 στη Μόρια. 11 είναι το. Περίπου. Όχι τότε, λέτε. Εσείς ήταν τόσο. Θα σας πω. Οι άλλοι που είναι στην Ελλάδα. Υπάρχουν 28 κέντρα φιλοξενίας ανά την Ελλάδα. Ναι. Εντάξει, και εξετάζονται περίπου γύρω στις 60.000 αιτήσεις το χρόνο. Μάλιστα. Αυτό που πρέπει άμεσα η Νέα Δημοκρατία να καταλάβει είναι η στροφή που έπρεπε να κάνει. Γιατί η αναποτελεσματικότητά της οφειλόταν στην ιδεοληψία η οποία την έκανε καθυστέρηση 2 μήνες. Εξηγούμε. Δηλαδή σε 2 μήνες. Σε συγκεκριμένα. Όχι, δεν εννοώ αυτό. 5.000 δεν μπορεί να ήταν τον Ιούλιο στη Μόρια. Αυτό ξεπερνά τη λογική. 6.000 να πέρασαν σε 60 μέρες. Ακούστε με. Ακούστε πού θέλω να καταλήξω. Γιατί δεν είναι αυτό που θέλω να καταλήξω, αυτό που είπατε. Θέλω να καταλήξω στο εξής. Πού την οδήγησε αυτή η ιδεοληψία? Την οδήγησε στο να καθυστερήσει 2 μήνες και την επαναπροώθηση, αυτόν ακριβώς που κάνει τώρα, ήταν αποφασισμένη να γίνουν τις αρχές του Ιουλίου, τον Ιουλίου, πριν από 2 μήνες. Τα χιλιά άτομα ακριβώς. Τώρα. Είναι οι ευάλωτες ομάδες. Αυτό κοιτάξτε, δεν άλλαζε το σκηνικό όμως. Έπρεπε, οι υπόλοιποι που βρέθηκαν. Έπρεπε, οι υπόλοιποι ήταν από τις ροές οι οποίες ήρθαν, κύριε Οικονόμου. 5.000 παραπάνω ήρθανε. Οι ροές που ήρθαν από το καλοκαίρι εδώ που αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά την κρίση. Δεν είναι έτσι. Δεν βγαίνουν τα νούμερα με αυτό που λέτε. Μας είπε χθες η κυρία Γεροβασίλη 5.200 ήταν στη Μόρια τον Ιούνιο. Αυτό όμως, όπως ξέρουμε από το ρεπορτάζ εμείς, ήταν για μια στιγμή. Μια στιγμή συνέβη αυτό. Για μια στιγμή. Όταν λέμε μια στιγμή, 1-2 μέρες συνέβη αυτό. Δεν μπορείτε εσείς να παίρνετε αυτό το νούμερο λοιπόν για να το κάνετε σημαία σήμερα. Υπήρχαν συνεχείς ροές. Έγιναν 9.000 αυτοί. Κύριε Οικονόμου, υπάρχουν συνεχείς ροές και το καταλαβαίνω. Από την αρχή, μισό λεπτό. Υπάρχουν συνεχείς ροές για να κλείσω το συλλογισμό μου πάνω σε αυτό το θέμα. Να το πει και ο Βασίλης αυτό που θέλει για να απαντήσετε συνολικά. 5.000 ήταν οι επισήμως καταγεγραμμένοι στους οποίους βγάζατε συσίτια, ενώ γνωρίζατε ότι έξω από το ΚΑΜΠ υπήρχαν κανένα 2.000 και υπήρχαν και 1.000-1.500. Οι οποίοι κυκλοφορούσαν στο νησί γιατί ξέραν ότι δεν πρέπει να πάνε στο ΚΑΜΠ. Πού θέλετε να καταλήξετε? Ότι όταν παραδώσατε την εξουσία στη Μόρια, στη Λέσβο, βρισκόταν περίπου 9.000. Ο αριθμός έφτασε και στα επίσημα στοιχεία δίνατε μόνο αυτούς στους οποίους βγάζετε συσίτια και τους φροντίζατε.
στους επισήμους φιλοξενούμενους μέσα στο κάμπ. Τα στοιχεία θα συνεχίσουν να βγαίνουν, γιατί δεν τα βλέπω. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουν κάθε να βγαίνουν. Κάθε μέρα μας δίνουν στοιχεία. Τα στοιχεία κάθε δεν μπορεί να τα κρύψεις. Χαίρομαι γι' αυτό. Ξέρετε λοιπόν, ότι δεν μπορείς να γίνανε, τα κρύψεις. Δημιουργήθηκαν κέντρα φιλοξενίας από εκεί που δεν υπήρχε τίποτα. Υπάρχουν 28 κέντρα φιλοξενίας. Έγινε προσπάθεια σοβαρή αποσυμφόρηση. Ωστόσο, οι ροές βλέπετε ότι συνεχίζονται και αυτό είναι αποτέλεσμα προφανώς, όπως γνωρίζετε, της πολιτικής. Δεν είναι εικόνα της Μόριας, κύριε Μανατίδη. Όχι, κοιτάξτε, όχι. Αυτό όμως. Και ήσασταν υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ σας ικανοποιούν? Κανέναν δεν ικανοποιούν. Ωστόσο, η Μόρια κατασκευάστηκε για να συγκεκριμένο. Είναι ντροπή για τη χώρα μας. Κυρία Αναστασοπούλου, υπάρχει μια συγκεκριμένη συμφωνία η οποία τηρείται και με τα συγκεκριμένα νησιά. Με τα εγκαταστάσεις που υπάρχουν προς το εσωτερικό της χώρας, στην υπηρετική χώρα, αφορούν ευάλωτες ομάδες. Δεν μπορούν. Σας τα εξήγησε τη λογική κάνατε. Των επιστροφών. Προσέξτε. Επιμένουμε στις επιστροφές. Μα δεν τις κάνατε. Αυτή τη στιγμή γίνανε 17.500 το διάστημα που ήμασταν εμείς, γίνανε 17.500 οικειοθελείς επιστροφές. Ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να το συνεχίσει και η σημερινή κυβέρνηση. Γι' αυτό και την καλωσόρισα. Μα το συνεχίσει. Η ιδεολειψία της την έκανε. Προσέξτε, κύριε οικονόμο, όταν έχεις ένα πρόβλημα το μεταναστευτικό προσφυγικό, το οποίο θα είναι παγκόσμιο πρόβλημα και θα απασχολήσει τη χώρα για πολλά χρόνια. Δεν μπορείς όταν πρωτοέρχεσαι κυβέρνηση να καταργείς το Υπουργείο και να το μεταφέρεις στο προστασία του πολίτη. Όμως, δεν είναι ζήτημα στηνόμευσης, δηλαδή. Ναι. Επειδή χρησιμοποιούμε όλοι αριθμούς, οι επαναπροωθήσεις που έγιναν από την αρχή του τρέχοντος έτους μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε προς την Τουρκία είναι 89 όλες και όλες. Αυτό τι δείχνει, κύριε Μανατίδη, ότι λειτουργήσε το σύστημα? Όχι, γιατί προσέξτε λίγο. Οι επαναπροωθήσεις έχουν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή καταρχήν αφορά τους Σύριους. Ναι. Δεν είναι όλοι. Σας τα εξήγησε και ο διευθυντής του Ελληνικού ΑΙΟ. Ναι, εδώ ο κύριος Εσδράς που είχε έρθει. Γιατί άκουσα την εκπομπή και ήταν κατατοπιστικός. Εδώ όμως τώρα τι κάνεις. Θέλεις να τελειώνεις πιο γρήγορα τις διαδικασίες. Ζητήσαμε επίμονα και δεν το είχαμε στο βαθμό τον οποίο έπρεπε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταλούν και περισσότεροι τεχνικοί, αν θέλετε, ειδικευμένοι άνθρωποι, έτσι ώστε να καταχωρούνται στο Eurodac το σύστημα και να γίνονται γρήγορα διαδικασίες. Μειώνοντας από τις 5 διαδικασίες, στις 3 ουσιαστικά, στις 2 ουσιαστικά, την εξέταση του ασύλου, γιατί αυτό πρέπει να το κάνεις με βάση κανόνες. Δεν μπορείς να κάνει η Ελλάδα ό,τι θέλει. Υπάρχουν διεθνείς κανόνες, διεθνείς νόμοι, οργανισμοί. Δεν κανόνα είναι. Προσέξτε τώρα. Δύο στάδια υπάρχουν. Ένα δικαστικό, ένα διοικητικό. Το διοικητικό είναι σε όλη την Ευρώπη. Εκεί είμαστε και εμείς. Η Νέα Δημοκρατία τι κάνει τώρα? Το διοικητικό το καταργεί. Ναι. Η κατάργηση του διοικητικού, και σας τα είπαν και στελέχη, και θα έρθει ο κύριος Βαρτσιώτη μετά και τώρα σε λίγο. Η κατάργηση λοιπόν του διοικητικού θα οδηγήσει στην προσφυγή σε δικαιοσύνη. Φαντάζεστε, θα γίνει. Άκουγε και τον Παπαδημητρίου. Τον κύριο Παπαδημητρίου το πρωί. Αυτό θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Ναι. Άρα η δεύτερη επισήμανση που έχουμε είναι αυτή. Χώρια τις καταδίκες οι οποίες θα υπάρξουν. Γιατί... Να σας ρωτήσει και ο Βασίλης. Ναι, παρακαλώ. Πρώτα-πρώτα, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία αποφύγατε την κουβέντα περί ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε 10 λεπτά για τη ΣΥΡΙΖΑ και λέτε, θα σας πω για το προσφυγικό. Δεν με ρωτήσατε κάτι άλλο. Θέλετε να νομίζω ότι αυτό. Θα το πούμε. Θα το συνεχίσουμε. Σας είπα ότι δεν είναι. Αλλά ας τελειώσουμε το προσφυγικό. Σε μια εκτίμηση που είπε γυζαλισμένος κλπ. Τώρα θεωρώ ότι εντάξει, έχει κάποια χαλαρότητα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή. Είστε αρκετά έμπειρος για να αποφύγετε την πικρή συζήτηση, αλλά δεν θα την αποφύγετε. Δεν θέλω, κάντε μου την ερώτηση. Πάμε τώρα στο προσφυγικό και μετά θα πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο προσφυγικό, κυρία Μανατίδη, εκπέμπεται μία έντονη ευαισθησία και μπράβο σας τον τελευταίο ένα μήνα, δεν την εκπέμπατε όταν κυβερνούσατε. Θα σας δώσω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Χθες στην κάμερα του Sky, στο συνάδελφο τον Πανόπουλο που ήταν εκεί, έβγαλε ένας πρόσφυγας το συσίτιο που τους βγάλανε. Ένα άβραστο ρύζι που δεν τρωγόταν και ένα κρέας που στα νιάτα σας το λέγατε Godzilla. Αυτό είναι το συσίτιο το οποίο... Ναι, στο στρατό. Αυτό είναι το συσίτιο το οποίο φροντίσατε να έχουν αυτοί οι πρόσφυγες όσοι προλαβαίνουν να το πάρουν από ό,τι καταλάβατε, διότι τα ημερίδες και οι ημερίδες είναι λιγότερες από τους ανθρώπους. Μιλάτε για τα νησιά. Ναι. Όχι για τα νησιά μιλάμε. Ναι, ναι. Δεύτερον, θυμάμαι πέρυσι το χειμώνα μια τραυματική εμπειρία που είχα, διότι έπιασε ένας χιονιάς στη Λέσβο, χιόνισε στο κάμπ, οι άνθρωποι ήταν εκτός σκηνών. Το κράτος ήταν απόν και τελικά η αστυνομία από δική της πρωτοβουλία παρενέβη και πήρε τους ανθρώπους για να μην παγώσουν και τους πήγανε στο κλειστό το γυμναστήριο που είναι έρημο στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, δεν το χειριστήκατε καλά το προσφυγικό όσο κυβερνούσατε
και με ξενίζει λίγο αυτή η υπερβολική ευαισθησία που εκπέμπεται τον τελευταίο μήνα σαν να μην κυβερνήσατε ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Μιας και το αναφέρει ο Βασίλης, νομίζω... επειδή το έχουμε στη διάθεσή μας, να δούμε τη σκηνή αυτή με το φαγητό. Ναι, είναι ενδυστική. Να το δείξουμε για να δείτε. Αυτά τα συσίτια δεν τα μετά. Φρόντισε αυτή η κυβέρνηση, τα φρόντισε η δική σας κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν ξέρω με ποιον εργολάβο και πώς την πήρε τη δουλειά, αλλά δεν τον έλεγξε με κανείς. Με τεράστια ποσά που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Να το δούμε, γιατί αυτό το σκύλος δεν το τρώει. Ένα λεπτό. Ανοίξει να δούμε τι έχει. Κοίτα αυτό, δεν μπορείς να φας, κοίτα, δεν μπορείς να φας. Είναι πολύ, κοίτα. Και για παιδιά το ίδιο. Και το παιδιά, κοίτα αυτό το είναι ρύζι. Συγγνώμη, τα παιδιά θα φάνε το ίδιο φαγητό. Ναι, ναι. Θα όλα μας. Είναι ντροπή πάντως. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τώρα το βλέπεις και είναι θλιβερή η εικόνα αυτή. Τώρα πώς και να το κάνουμε. Δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με τόσα λεφτά που έχουν πέσει στην Ελλάδα. Ακούστε, κύριε Οικονόμου, και θα σας πω και για τα χρήματα. Κύριε Οικονόμου, η διαρκής βελτίωση, η βελτίωση των συνθηκών όπου υπάρχουν στα κέντρα υποδοχής και τακτοποίησης, στα νησιά, είναι μια συνεχής μάχη. Η κυβέρνηση αυτή, γι' αυτό την κατηγόρησε για τώρα που ήρθε ένα αποτελεσματικότητα. Έλειξε, αλλά... θα σας πω. Δεν πρόλαβα να δώσουν τη μάχη. Στον ένα μήνα είστε με το δάχτυλο και το σκουνάτε. Που το έχετε 5 χρόνια το πρόβλημα. Κουνάω το εξής. Και δώσατε τη μάχη, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν το κουνάω γενικά. Το κουνάμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Όχι εσείς προσωπικά. Όχι και το κόμμα μας. Εσείς είστε αρκετά μετριοπαθείς. Κύριε Χιόντι, ακούστε. Κουνάμε στο εξής. Η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά είχε βάλει και σε όλη τη την ατζέντα ότι για το πρόβλημα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε νεύμα και γέμισε ατζέντα. Δεν είναι έτσι και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Εδώ αναγκάστηκε ο κύριος Κουμουτσάκος να το κάνει. Το δεύτερο που κατηγορεί είναι ότι αμέσως, χωρίς καν να εξετάσει, κατήργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Και σας παρακαλώ, με την κοινή λογική, αφήστε το ΣΥΡΙΖΑϊκό ή το ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι διεθνές και θα μας απασχολήσει για πολλά χρόνια στο επόμενο διάστημα, ώσπου να εκλείψουν οι αιτίες, αν το θέλετε. Έρχεσαι και το βάζεις στη λογική του Υπουργείου του Προστασίας του Πολίτη. Γιατί να μην το βάλει. Γιατί ακριβώς το πρόβλημα είναι, θέλει στελέχωση και ενός σύνθετου Υπουργείου. Μα πάλι η αστυνομία όχι, τους δεν είναι έτσι. Η αστυνομία τους φύλαγε πριν, υπάρχουν, η αστυνομία τους φυλάει μετά. Υπάρχουν η αστυνομία γιατροί, καταγράφει τις αιτήσεις ασύλου, η αστυνομία το και να δώσω συγχαρητήρια καταρχήν. Η χώρα μας έχει βραβευτεί από διεθνείς οργανισμούς, από τον ΙΕ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Αμνηστία, από όλους, για τις 430.000 διασώσεις, τις οποίες έκανε το λιμενικό κύριε Βυσσοπούλου. Λοιπόν, κλείνουμε, κύριε. Δεν είπα ότι είναι όλα καλά. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όμως είναι ότι να προχωρήσουν στις... στους γιατρούς σιγά που δεν έχουν χρόνο για τους ΣΥΡΙΖΑ. Να προχωρήσουν στις προσλήψεις. Λήξαν οι συμβάσεις του προσωπικού, κυρία Βυσσοπούλου. Λήξαν οι συμβάσεις του προσωπικού να τις κάνουν. Γιατί θα μείνουν. Μείναν με 2 γιατρούς στην πόλη. Να κάνει την ερώτηση ο κύριος Χιώτης, παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, έχετε ένα μήνα στην αντιπολίτευση. Δύο. Γιατί δύο. 7 ή 2. Όπου να είναι κλείνει. Α, μετράτε εβδομάδα-εβδομάδα. Εμείς με τα καλοκαίρια το πήραμε χαμπάρι. Πάμε πολύ μήνες. Με αντίστροφα έως που να φύγει. Έχετε 2 μήνες στην αντιπολίτευση. Μαζευτήκατε 2 φορές στην πολιτική γραμματεία να συζητήσετε τα αίτια της ΙΤΑς. Διότι η ΙΤΑ ήταν, όπως και να το κάναμε. Και ξέρετε τι άκουσα. Ότι εντάξει, δεν ήταν και μεγάλη ΙΤΑ. 31,8 πήραμε, χωρίς να βλέπετε ότι κάποιος άλλος πήρε 40. Ένας τρεις μας ψήφισε, σου λέει. Πρώτον. Και δεύτερον, έχετε ένα άγχος να ασκήσετε αντιπολίτευση από την πρώτη μέρα που δεν σας βγαίνει, διότι πολύ απλά την πρώτη μέρα ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει ξεδιπλώσει την πολιτική της. Παρακολουθώ 2 μέρες τώρα να βγάζετε ανακοινώσεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Λοιπόν, τα γλυπτά του Παρθενώνα κάνει μια προσπάθεια. Ήταν γκάφα οργής. Με συγχωρείτε τώρα. Γιατί ήταν γκάφα οργής. Κύριε Χιόντι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι δηλώσεις ενός πρωθυπουργού ή το τι ζητάει είναι στο ανώτερο επίπεδο και δεσμεύουν στη χώρα. Όταν όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε στηθεί. Αν θέλετε μια στρατηγική εθνική, εγώ θα σας έλεγα. Κάνει μια καινούργια στρατηγική. Είναι κατώτερη, παραχώρησε κάτι. Είναι κατώτερη, αναγνώρισε κάποια ιδιοκτησία. Βγάλατε ανακοίνωση από το πρώτο είναι λεπτό. Είναι κατώτερη των περιστάσεων. Για ένα θέμα κύριε που θα μπορούσατε κύριε να περιμένετε πώς θα καταλήξει. Εσεί και καταδικάσατε την Ελλάδα πριν τη μιλήσει η Βρετανία. Είναι κατώτερη των περιστάσεων. Θα μας μιλήσει για τα Μάρμαρα, όχι για τους Σύριους. Να σας πω μόνο ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων.
αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Εσείς είσαστε με την ελληνική έπρεπε να διεκδικήσει. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να διεκδικήσει την επιστροφή των μαρμάρων με βάση τα 200 χρόνια. Και όχι να δεν έκανε αυτό, ζήτησε δανεικά να είναι. Αυτά γινόντουσαν συζητήσει λοιπόν, σε χαμηλότερο επίπεδο. Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάνω εγώ την ερώτηση και δεν βλέπω καλά, να έχετε απαντήσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος... Στο τι έφταιξε έχετε απαντήσει, γιατί πριν από λίγο σας άκουσα να λέτε ότι πρέπει να αναδείξουμε τα θετικά της διακυβέρνησής μας. Υπήρξαν όμως και κάποια αρνητικά και που σας οδήγησαν στην ήττα. Αυτά τα αρνητικά τα έχετε εντοπίσει και να μας πείτε επίσης αν αυτά τα αρνητικά προσωποποιούνται κιόλας. Κυρία Αναστασιοπούλου, το αποτέλεσμα το εκλογικό αναλύθηκε στις δύο πολιτικές γραμματείες και θα υπάρξει και εκτενέστερη συζήτηση κατά το συνέδριο. Οργανωτικά θέματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία είχαν να κάνουν σχέση με το πόσο γρήγορα αποχώρησαν οι θετικές ελαφρύνσεις στην κοινωνία και δεν θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα, γιατί η χώρα βγήκε από το πρόγραμμα και από το μνημόνιο, κάτι που τον παραδέχτηκε επιτέλους και ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα τον Αύγουστο. Όταν κυβερνάς, πάντα γίνονται και λάθη. Σας γύρισε την πλάτη. Ένα είναι. Κοιτάξτε, έχουν θέματα, υπάρχουν θέματα πολλά τα οποία έχει γίνει αναλυτική. Δηλαδή ακόμα. Με το πόσο γρήγορα πρόσωπα προχώρησαν... έχουν ευθύνες. Αφήστε μου να ολοκληρώσω. Πάει μία ερώτηση γύρω, από πάνω. Μα το πάτε γύρω-γύρω, κύριε Μανατίδη. Μα και εγώ έχω ευθύνες στη διακυβέρνηση. Ήμουν και εγώ μέλος της κυβέρνησης. Θέλω να πω ότι πάντοτε υπάρχουν και τα πρόσωπα κάνουν και εγώ έχω κάνει και όλοι. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ο κύριος Κουρλέτης. Άλλο πράγμα είναι. Σας ξαναλέω, εγώ βάζω τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Για τον κύριο Σκουρλέτη, σας ξαναλέω. Πρώτα απ' όλα οι αποφάσεις είναι συλλογικές. Αλλά από εκεί και μετά τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Και εγώ έχω κάνει. Άσκησα διακυβέρνηση, δεν το κατάλαβα. Και εγώ έχω κάνει. Δεν είναι ζήτημα ότι φταίει μόνο Σκουρλέτης, μόνο Αμανατίδης, μόνο Φίλης, μόνο αυτός. Τότε, αν είναι έτσι, να μην βάζουμε γραμματέα κόμματος, κύριε Μανατίδη. Άμα είναι να μην αποδίδουν διευθύνες. Τι υπάρχουν στα προσωπικά έφτρα, γιατί άκουσα ότι τα κάνει και στις άλλους βουλευτές. Αυτά θα ρυθμούν στο όργανο του κόμματος και θα μην στεναχωριέστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Τα βγάζει ο Λέξος. Αφήστε με να ολοκληρώσω μία σκέψη που θέλω να πω, όχι μόνο για τα μάρμαρα. Ποιο θα είναι ο μετασχηματισμός. Τι θα γίνει. Μετασχηματισμός θα γίνει ένα μαζικό νεανικό. Λαϊκό και σύγχρονο κόμμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στη μεταμνημονιακή εποχή και η οποία θα, και κατά την άποψή μου, θα πρέπει να διευρύνει την ατζέντα, ταυτόχρονα να είναι ο ίδιος διευρυνόμενος και να μπορέσει... Σε ποιον χώρο αυτό το κόμμα, σε ποιον χώρο απευθύνεται. Πού θα είστε στο φάσμα το πολιτικό, ας πούμε. Εγώ θεωρώ στο χώρο ότι... του κέντρου θα είστε. Νομίζω ότι πιάνει την ευρύτερη... και λίγο. Όχι. Τι θα κάνετε. Νομίζω ότι πιάνει γενικότερα την προοδευτική παράταξη. Και η απέφθηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σε όλη την κοινωνία. Και το χώρο του γιατί Πασόκ. Τα προβλήματα, όλη την προοδευτική παράταξη. Εφόσον οι πολιτικές υπάρχουν του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είναι σε αυτό το χώρο, γιατί ήρθε παντού. Θεωρείτε ότι ήρθε η ώρα να χαράξετε ενδεχομένως και κοινή πορεία με το κίνημα αλλαγής τώρα πια και κυρία Αναστασιοπούλου, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να γίνει το συνέδριό μας, να διευρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να επευθυνθεί σε όλη την κοινωνία. Θέλω να πω γιατί λέει. Ο κύριος Χιώτης είπε το εξής, πολύ λογικό το οποίο το κάνουν και οι πολίτες. Λένε ότι στην κάθε νέα κυβέρνηση δίνουμε ένα χρόνο αναμονής σε αυτά που θα κάνουμε. Αυτή η κυβέρνηση όμως από την πρώτη ημέρα. Εγώ είπα και ότι πολύ γρήγορα βγήκαμε στα κάγκελα, αυτό μου λέτε. Όχι, αν έκανε λάθος Κραυγαλαίο την πρώτη μέρα, να βγείτε την πρώτη μέρα. Μα όταν την πρώτη μέρα βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και φέρνει τροπολογία του Βρούτσι με την οποία χτυπάει εργασιακά δικαιώματα, με συγχωρείτε, τι θα κάνουμε. Εμείς θα πούμε, επειδή είναι η πρώτη μέρα, δεν μιλάμε με τον κύριο Βρούτσι, δεν βγαίνουμε απέναντι. Καλά κάνατε για τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν είναι μόνο τα εργασιακά. Σας είπα, κατήργησε αμέσως το Υπουργείο Μεταναστευτικών. Για πράγματα που δεν σηκώνουν αντιπολίτευση. Διότι ο Μητσοτάκης σας έχει πάρει την μπουκιά από το στόμα σε μερικά σημεία, διότι έκανε πράγματα. Γιατί δώσαμε κάποια στορμένα πράγματα και ο κ. Μητσοτάκης έρχεται και δεν κάνει καμία αναφορά στον παρελθόν ότι τα δώσαμε έτοιμα. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, δώσαμε πολλά κλείσαμε. Έτοιμα στο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν κάνει καμία αναφορά. Το πρόβλημά σας είναι ότι τον βλέπετε να κάνει πράγματα, δεν που αναρωτιέστε γιατί δεν τα κάναμε εμείς. Όχι. Αυτό είναι το πρόβλημά γιατί σας. Δεν υπήρχε ο χρόνος, για παράδειγμα, μου λένε, γιατί η μείωση του έμφυα τώρα, γιατί η μείωση του έμφυα και τα καθαριστικά βγαίνουν τον Αύγουστο. Η μείωση την οποία έδωσε στον έμφυα. Είχε σκοπό να το κάνετε εσείς τον Αύγουστο. Με συγχωρείτε, είναι από το 18, βεβαίως. Το μόνο που άλλαξε ο κ. Μητσοτάκης είναι για τις περιουσίες. Ανακοινωμένο, κύριε Χιώτη. Τάζατε επιδόματα όχι, την προεκλογική περίοδο που δεν δώσατε. Ψηφίστηκε σύνταξη. Δεν ανακοινώνατε τον έμφυα. Ο κύριος τώρα στα υπόρρες βγαίνει και λέει ότι δεν θα υπάρξει 13η σύνταξη. Μάλιστα. Δεν θα τα πούμε αυτά. Τι θα τα δούμε στη ΔΕΘ αυτά. Καλημερίζουμε, κύριε, να είστε καλά. Βασίλη, σε βρίσκουμε σε λίγο και πάλι. Πάμε, Χρύσα Τσίχλη, έχουμε εξελίξει στη Μεγάλη Βρετανία πάρα πολύ σοβαρές χθεσινές που επηρεάζουν όλο το σκηνικό, Χρύσα. Και φαίνεται ότι πια είμαστε στην τελική ευθεία για πρόορες εκλογές.
Ο Μπόρις Τζόνσον έχασε τον έλεγχο, γράφουν σήμερα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πρέπει να σας πω, μετά την πολύ βαριά ήττα που υπέστη χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο. Βλέπουμε τις εικόνες, πώς ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο εντός και θα δούμε και εκτός πανηγυρισμούς. Το νομοσχέδιο το οποίο εγκρίθηκε δίνει τον έλεγχο της ατζέντα στην αντιπολίτευση. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα ψηφιστεί ένα σχέδιο νόμου με το οποίο θα αποτρέπεται ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Η χθεσινή ψηφοφορία εγκρίθηκε με πλειοψηφία 27 ψήφων. 21 από αυτές τις ψήφους ήταν ανταρτών της κυβέρνησης. Μέχρι να πανηγυρίζει ο λαός έξω από το Κοινοβούλιο. Ακριβώς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά του Brexit, συγκεντρωμένοι και της πολιτικής που ακολουθεί ο Μπόρις Τζόνσον και μόλις ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα πανηγυρίζουν. Σιγά σιγά θα πάρει την άγουσα και αυτός ο κύριος που βλέπετε εδώ εικονιζόμενος. Τι περιμένουμε σήμερα λοιπόν. Η ψηφοφορία που σας είπα θα είναι η μία και μία άλλη ψηφοφορία για το αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Καθώς ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε μετά την ήττα του ότι θα ζητήσει να γίνει ψηφοφορία για πρόωρες εκλογές. Χθες ξέραμε για 14, σήμερα ακούγεται 15 Οκτωβρίου. Το θέμα είναι αν θα καταφέρει ο Μπόρις Τζόνσον να βρει την πλειοψηφία των 2 τρίτων του Κοινοβουλίου που χρειάζεται για να εγκριθεί η πρόταση για πρόωρες εκλογές. Δύσκολο. Καθώς εχθές, όπως είπαμε, έχασε 21 βουλευτές του. Έχασε ήδη από νωρίς την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, καθώς ένας βουλευτής του πήγε στους φιλελεύθερους. Mm-hmm. Και κατόπιν είχε και 21 αντάρτες, οι οποίοι, όπως ανακοινώθηκε από την Downing Street, θα διαγραφούν. Το πώς κατήντησε έτσι μια χώρα σαν τη Μεγάλη Βρετανία, πραγματικά το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε τώρα στις Μπαχάμες να δούμε τι γίνεται εκεί, όπου παρακολουθούμε εικόνες απόλυτης καταστροφής. Χρύσα. Και να ξεκινήσουμε από αυτές τις τρομακτικές εικόνες με πολίτες να προσπαθούν να βρουν ασφαλές καταφύγιο, ενώ οι δρόμοι θυμίζουν χυμάρους, αναγκάζονται να κολυμπήσουν για να φτάσουν σε στέρεο έδαφος. Η ίδια η κυβέρνηση, να θυμίσω, είχε διαμηνήσει στους κατοίκους να προσπαθήσουν να σωθούν με ίδια μέσα, καθώς η βοήθεια θα έφτανε σε αυτούς μόλις θα υποχωρούσαν τα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή, μόλις ο Ντόριαν, ο οποίος, να θυμίσω, χτυπούσε για πάρα πολλές ώρες στις Μπαχάμες, είχε κολλήσει επάνω από τις Μπαχάμες, θα έφευγε. Βλέπουμε εδώ και άλλους πολίτες. Κοιτάξτε μέχρι πού έχει φτάσει το νερό. Έτσι, πλέον δεν μπορούν να μείνουν στο σπίτι τους και αποφασίζουν ότι θα βγουν στον δρόμο και θα αναζητήσουν καταφύγιο. Να σας πω ότι μέχρι τώρα επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 7 νεκρούς. Όμως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι δυστυχώς θα περιμένουμε ότι θα υπάρχουν και άλλοι νεκροί. Καθώς υποχωρούν τα νερά και φτάνει η βοήθεια, πιστεύουν ότι θα εντοπιστούν και άλλοι νεκροί. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές. Τα βίντεο από τα εναέρια μέσα και οι φωτογραφίες νομίζω είναι χαρακτηριστικά της καταστροφής που έχουν γίνει. Βλέπουμε σκάφη που έχουν βγει στη στεριά. Ενώ πρέπει να σας πω ότι ο τυφώνας Ντόριαν έχει υποβαθμιστεί στην κατηγορία 2, συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας 170-177 χιλιόμετρων την ώρα. Μάλιστα. Αυτές είναι οι φωτογραφίες που σας έλεγα και τώρα κινείται παράλληλα με τις ακτές της Φλόριντας Ηνωμένες Πολιτείας. Χρήστα, σας ευχαριστούμε καλή πολύ. Σημέρα, καλή Χρήστα σημέρα. Τσίχλη, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα σας δείξουμε το σημείο στο οποίο σχεδιάζει η κυβέρνηση, θα δούμε πώς θα γίνει στην πράξη, να μεταφέρει τις φυλακές κορυδαλίου. Θα το συζητήσουμε αυτό, αλλά θα είναι κοντά μας και σε λίγα λεπτά. Έχει φτάσει ήδη εδώ κοντά ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μιλτιάδης Βαρδιτσιώτης, να συζητήσουμε και για το προσφυγικό που είναι σε εξέλιξη έτσι κι αλλιώς και για τα ελληνοτουρκικά. Μετά τις διαφημίσεις. Διαγωνισμός από την εκπομπή σήμερα. Η ΝΑΣΚΟ, η νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων, σας προσφέρει μια δώρο επιταγή 3.000 ευρώ προκειμένου να ανακαινήσετε το σπίτι την επιχείρησή σας. Οι εργασίες που αναλαμβάνει η ΝΑΣΚΟ είναι ανακαινήσεις οικιών και καταστημάτων, κουφώματα αλουμινίου, διαμόρφωση χώρων και οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε. Θέλετε να ανακαινήσετε το σπίτι σας και ψάχνετε μια εταιρεία που θα τα αναλάβει όλα? Η ΝΑΣΚΟ θα παραδώσει το έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τους πιο οικονομικούς όρους. Όλα τα προϊόντα της ΝΑΣΚΟ μπορείτε να τα δείτε στο www.nasco.gr και φυσικά στο κατάστημα της ΝΑΣΚΟ που βρίσκονται στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής και στην Κηφισιά. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό καλέστε στο 901-901-4310 ή στείλτε μήνυμα γράφοντας σίγμα μη και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54777. Το έχω αποφασίσει. Θα παντρευτώ τον αδελφό σου. Το Μιχαήλ Καλέργη, το ξέρεις. Έχεις ακούσει τίποτα γι' αυτόν? Μεγαλώνει. Θα με δεις καμιά τηλεόραση και θα με κάψει.
Μπορείς να με κοιτάξεις στα μάτια και να μου πεις ότι δεν είσαι ερωτευμένη μαζί μου. Πρεμιέρα Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στον Sky. Η Κοσμοτέ φέρνει τα Giga Max που εκτοξεύουν τα data σου και αλλάζουν το mobile internet με πραγματικά πολλά γίγκα κάθε μήνα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα παιδί μου. Όχι από Τζάκι, από Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 2.400.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Οπα, ζήσε το παιχνίδι. 95 ειδικότητες. Απίστευτο. Κλείσε επίσκεψη σήμερα στο iekalfa.gr. ...95 ειδικότητες. Απίστευτο! Κλείσε επίσκεψη σήμερα στο iekalfa.gr. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα της μέσης, των ισχύων και της πλάτης με την ειδική ζώνη νανοτεχνολογίας της Firtec από 99 ευρώ με 59 ευρώ μόνο. Η ορθοπαιδική ζώνη νανοτεχνολογίας της Firtec, επενδεδημένη με τα κεραμικά υλικά και μέταλλα και η ανάλαφρη κατασκευή της μας επιτρέπει να τη φορέσουμε όχι μόνο στην περιοχή της μέσης, αλλά και χαμηλά στα ισχύα ή στην περιοχή της πλάτης. Έτσι, μας απαλύνει ιδιαίτερα την αίσθηση του πόνου. Προτού να γνωρίσω τα θαυματουργά προϊόντα της Firtec, είχα μεγάλο πρόβλημα με τη μέση μου, ξέρετε, λόγω του επαγγέλματος. Με τις τακούνες γυρίζουμε, χορεύουμε, κάνουμε κλπ. Και υπέφερα φοβερά. Μόλις γνώρισα τα προϊόντα σας και φόρεσα τη ζώνη, άλλαξε η ζωή μου. Ειλικρινά σας το λέω. Μα είναι τόσο αλαφριά. Δεν την καταλαβαίνεις, να τη φοράς κάτω από τα ρούχα μου. Α, τη φοράτε κάτω από τα ρούχα σας. Μα βέβαια, είναι τόσο αλαφριά, αφού ξεχνάω ότι τη φοράω. Ένα πράγμα που με ταλαιπωρεί τρομερά, όχι μόνο εμένα, αλλά όλους τους οδηγούς, μας φτάνει σε σημείο να μην μπορούμε να βγούμε από το αυτοκίνητο, είναι η μέση μας. Υπάρχει ένα ελληνικό προϊόν, η ζώνη της Firtec, η οποία απλά τη φοράς και σε καλύπτει, χωρίς να σε ενοχλεί, χωρίς να σε σφίγγει. Και έτσι αποφάσισα λοιπόν να τη δοκιμάσω και έχω γλιτώσει, έχω σωθεί. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311-300-400 ή μπείτε στο firtec.gr. Άρχισε η αντίστοιχη μέτρηση για το νέο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του Sky με το Σάκη Ταρακ.